κανονιστική συμμόρφωση και η εκτίμηση κινδύνων βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως και στο 7ο International Compliance Forum που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia. Ο διευθυντής του Compliance Division της Τράπεζας Κύπρου και πρόεδρος του Cyprus Integrity Forum, Μάριος Σκανδάλης, υπογράμμισε πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τρόπο αποκατάστασης ενός πιο ισχυρού και ανθεκτικού τρόπου λειτουργίας, τονίζοντας πως η πανδημία έδωσε μια μοναδική ευκαιρία για να επανεξεταστεί και να επανεκκινήσει η παγκόσμια οικονομία με τον σωστό τρόπο. Με τη σειρά του, χαιρετίζοντας τις εργασίες του 7ου International Compliance Forum, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε τη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην προσπάθειά τους για επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Με τη στήριξη της κοινωνίας, είπε, η Κύπρος κατάφερε να καταγράψει αξιοσημείωτη ανάκαμψη, ενώ έδωσε στην οικονομία την αναγκαία ανθεκτικότητα για να μετριάσει τις επιπτώσεις από την πανδημία. Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Μυρτό Ζαμπάρτα, στάθηκε στις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάκαμψη της οικονομίας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω των μεταρρυθμίσεων. Πρόσθεσε πως η Κύπρος, μέσα από τη διαφάνεια, την ψηφιακή μεταρρύθμιση και την πράσινη ανάπτυξη, θα καταφέρει να θέσει την οικονομία της σε τροχιά σταθερότητας και ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αναλύθηκε το RegTech, αφού με τα άλματα που έχει κάνει μέχρι σήμερα η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει στενή και πολύπλοκη εποπτεία. Το 7ο International Compliance Forum διοργάνωσε η IMH και παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου.